Είμαστε στον Παλαμά. Τα προβλήματα όλοι τα είδαμε, τα έχουμε γνωρίσει, τα είδαμε και από κοντά, τα έχετε δει κι εσείς. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Κιούτρας, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όλοι έχουν καταλάβει ότι για να έχουμε αυτή την καταστροφή και να θρυνούμε ανθρώπους, κάτι λείπει, κάτι δεν έγινε καλά, κάτι έφτεξε. Τι είναι αυτό? Είναι και εδώ η γενικότερη πολιτική που εφαρμόζεται σε αυτά τα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος και αυτού του κράτους που βιώνουν την καταστροφή και τα εγκλήματά του, όπως και οι πυρόπληκτοι, έτσι και οι πληρωματίες εδώ, δεν έχουν τις υποδομές, δεν έχουν εκείνα τα έργα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ακριβώς δεν αποφέρει κέρδος στους εφοπλιστές, στους μηχανούς κλπ. Είναι έργα που πρέπει να γίνουν υποδομών και προστασίας της περιουσίας και της ζωής του ανθρώπου, της υπαίθρου και γενικότερα του βουβαλιστή, αγρότη και εργαζόμενο εδώ στην περιοχή, όπως και πανελλαδικά αυτά που λείπουν και καίγεται ο κόσμος. Ακριβώς αυτό φταίει και εδώ και πλημμύρισε. Χρόνια ολόκληρα που και το κίνημα και το κόμμα μπαίνει μπροστά και πρωτοστατεί να γίνουν όλα αυτά τα έργα που χρειάζονται για να προστατεύσουν σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες τον κόσμο, τις περιουσίες και τις ζωές. Ακόμα μια φορά είδαμε πως αυτό το κράτος δεν παίρνει κανένα μέτρο. Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εγκλήματα ακόμη μια φορά και στην περιοχή μας. Γιατί είναι συνεχόμενα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται στην περιοχή μας. Δεν είναι μόνο ο Ιαννός. Από το 1994 αυτή η περιοχή πάλι είναι σκεπασμένη με νερό. Ξανά ήταν πάλι. Δηλαδή 30 χρόνια γίνεται το ίδιο. Άρα αυτή η πολιτική που για κάποιους κερδίζουν και κάποιοι χάνουν είναι εις βάρος του λαού. Και αυτό ακριβώς πρέπει να συνειδητοποιηθεί και πρέπει να μπει και μπροστά και στη διεκδίκηση και στους αγώνες. Και ιδιαίτερα που φάνηκε και στις αυτές τις εκλογές, πως όπου αναπτύσσουν τον αγώνες, ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στην περιοχή μας είχε άνοδο. Και το μόνο δηλαδή θετικό που υπήρχε στις εκλογές, γιατί πρέπει να αλλάξει ο συγκεκριμός, όπως ακριβώς πρέπει να μπει και τώρα μπροστά μας, και με βάση αυτή την πείρα που υπάρχει, και με βάση τα τέμπη που ζήσαμε εδώ στην περιοχή μας με το εγκλήμα που έγινε κτλ. Με το νέο κόσμο που χάθηκε. Αυτό ή με τα κέρδη ή με τις ζωές μας. Αυτό πρέπει να μπει. Επίσης φάνηκε κάτι άλλο που διαπιστώσαμε αυτή την περίοδο. Όπως στις άλλες περιπτώσεις, αυτά τα εγκλήματα, ο λαός ήταν αυτός που πραγματικά μπήκε μπροστά και προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του, αυτό έγινε και εδώ. Το ζήσαμε ολόκληρο και ζει τώρα. Η αλληλεγγύη, η βοήθεια που υπάρχει, η συμμετοχή και η προστασία μεταξύ τους, αυτό έσωσε πραγματικά πολλές ζωές ακόμα μια φορά εδώ στην περιοχή. Ανυπαρξία του κράτους και των φορέων του, όπως είναι οι Δήμοι στην περιοχή και η Περιφέρεια, για ακόμα μια φορά απέδειξαν πως δεν θέλουν και δεν μπορούν να προστατεύσουν το λαό. Το απέδειξαν για ακόμα μια φορά και εδώ. Τους βλέπουμε. Και ανυπαρξία υποδομών και ανυπαρξία των ίδιων, κανένα συντονισμός, καμιά ευθύνη, 112 πάλι και όποιος σωθεί, σώθηκε. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Υπάρχει οργή, υπάρχει απόγνωση, υπάρχει στεναχώρια. Υπάρχει κόσμος που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα σταθεί στα πόδια? Πρώτον, πρέπει να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα, γιατί ακόμα είναι στη συνέχεια αυτό το εγκλήμα που συντελέστηκε. Να βρεθούν και οι αγνοούμενοι και να δούμε τι άλλο γίνεται. Δεύτερο ζήτημα είναι με αυτόν τον κόσμο τώρα που πραγματικά έχει πληγεί, τι θα γίνει. Και πρέπει να ορθοποδήσει άμεσα μέτρα από υγιεινής και προστασίας που έχει να κάνει με τα ζώα που έχουν πνιγεί στην περιοχή. Και πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα άμεσα να προκριθούν και να καταστραφούν για να μην συντελεστεί και νέο έγκλημα και στον άνθρωπο που ζει εδώ στην περιοχή και γενικά στο περιβάλλον. Εδώ οι άνθρωποι που πνιγήκανε πραγματικά, που δεν έχουν που να μείνουν, άμεση προστασία με υποδομές τέτοιες που πραγματικά να είναι ανθρώπινες. Μετά με τα σπίτια αυτά, το ίδιο το κράτος κανονικά έπρεπε να έρθει εδώ να βγάλει τα νερά κτλ. Γιατί έχει ευθύνη για αυτή την κατεύθυνση. Και οι φορείς, αυτοί που είπαμε προηγουμένως, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, που πραγματικά είναι ανύπαρκτοι. Εδώ σήμερα, ζούμε και πραγματικά η περιοχή τους ευχαριστεί που εδώ, στον Αγροτικό Σύλλογο που πήρε την πρωτοβουλία και έφτιαξε το στέκι αλληλεγγύης και διεκδίκησης, ήρθανε φορείς, σωματεία από την Αθήνα, οικοδόμοι και πραγματικά βοήθησαν και βοηθούν, όπως και άλλους κόσμους εθελοντές, στην προσπάθεια να βγουν τα λασπόνερα, να πεταχτούν τα άχρηστα αντικείμενα που δημιούργησε αυτή η πλημμύρα στα σπίτια που ζουν κτλ. Και το κράτος είναι πραγματικά ανύπαρκτο. Ούτε σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να βοηθήσει. Και θα ακούσουμε για ακόμα μια φορά τα λόγια τα μεγάλα, τις υποσχέσεις που πραγματικά πάνω σε αυτό η προπαγάνδα του θα πέσει και θα πει: εμείς θα πληρώσουμε τις ζημιές. Ενώ ποιος, αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα, θα έρθει να σε σώσει? Είναι μια πείρα που έχει βγει. Και άρα το επόμενο βήμα, από τη στιγμή που όντως θα πάρθουν όλα και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την υγιή προστασία
για την ιατροφαρμακή περίπτωση του λαού και την προστασία του που θα μείνει, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι διεκδικητικό. Πρώτον, να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές 100% από όπου και αν προέρχονται και στα σπίτια, στις υποδομές και στα χωράφια και στην κτηνοτροφία, στα μελίσια, εκεί που πραγματικά πρέπει και θα είναι μάλλον ολοκληρωτική καταστροφή στην τυπική πλειοψηφία της παραγωγής και της καλλιέργειας. Και αφού πρέπει να πραγματικά το κράτος μέσα από τα κονδύλια που διαθέτει για το μεγάλο κεφάλαιο και τα λοιπά και να αγοράζει για ανατοϊκές επενδύσεις και τα λοιπά αυτά τα χρήματα, πρέπει να έρθουν εδώ τώρα για να προστατευτεί αυτό ο κόσμος και να ενισχυθεί και να μπορέσει πραγματικά να γυρίσει. Αλλιώς δεν θα μπορέσει εύκολα η πλειοψηφία του κόσμου, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ζημιές σε σπίτια. Μετά, για να γίνει αυτό πραγματικά, πρέπει να οργανωθεί ένα κίνημα. Και εκεί είναι που πρέπει, και αυτό καλούμε το λαό, μέσα από τις πληγές του τώρα, με ψηλά το κεφάλι, η οργή και η αγανάκτηση, να γίνει διεκδίκηση και αγώνα και συμμετοχή. Και αυτό τον καλούμε, να μπει μπροστά τα σωματεία και φορείς εδώ. Υπάρχει πείρα αυτή τη διαδικασία, ώστε πραγματικά να διεκδικήσουν 100% της αποζημίωσης και της ζημιάς που έγινε για όλα τα επίπεδα των ζημιών που έγινε. Και δεύτερον, και ουσιαστικότερο, πρέπει να γίνουν επιτέλους αυτά τα έργα που χρειάζεται εδώ η περιοχή και πανελλαδικά ακόμα αυτές τις ζημιές που έχουμε ζήσει, ώστε να μην ξαναέρθουν και να μην είναι υποσχέσεις καινού περιεχομένου όλα αυτά που από ό,τι φαίνεται θα ξαναυποσχεθεί και αυτή η κυβέρνηση όπως έκαναν και οι προηγούμενες. Γιατί έχουμε και ένα παράδειγμα εδώ στην Καρδίτσα, ας πούμε. Ένα έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια μετά από χρόνια διεκδίκηση, το φράγμα Σμοκόβου, και αν δούμε το χάρτη πώς είναι διαμορφωμένο, έγιναν ζημιές και στην περιοχή των Σοφάδων, αλλά αν δεν υπήρχε αυτό το φράγμα του Σμοκόβου, η κατάσταση εκεί σε εκείνη την περιοχή θα ήταν όπως ζούμε αυτή την περίοδο και στα χωριά και στον Παλαμά. Χρόνια ολόκληρα διεκδικούμε δύο απλά και τρία απλά φράγματα εδώ στην περιοχή που θα είχαν προστατεύσει. Δηλαδή είναι το φράγμα της Σκοπιάς, Φαρσάλων και εδώ την περιοχή του Μουζακίου κτλ. Δύο φράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει, που τα γνωρίζουν και οι πέτρες εδώ στην περιοχή, ή το Αχελό και τα λοιπά, με τα παλάβευα έργα που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτά, δηλαδή, υπάρχουν οι προτάσεις, υπάρχουν τέτοιο. Αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό που υπάρχει και πείρα εδώ στον κόσμο, που μόνο μέσα από τους αγώνες τους μπορεί πράγματα να κερδίσουν, μόνο ο λαός σώζει το λαό, που έτσι κι αλλιώς φάνηκε και τώρα. Αυτό ακριβώς θα μπούμε μπροστά και με τις δυνάμεις μας. Και καλούμε και τους φορείς εδώ της περιοχής και σε πανελλαδικό συντονισμό τώρα, δηλαδή και επόμενο βήμα πρέπει να γίνει, ώστε πραγματικά και με την πείρα του να διεκδικήσει και να κερδίσει αυτά που απαιτούνται και πρέπει να υπάρχουν σημερινές συνθήκες.